τι μεγάλο στόμα που έχει. Κοίτα τι είναι τώρα. Στο μάτσαρα, κατάπινε λίγο. Κοίτα, κοίτα, τώρα θα το δείξουν και στο βίντεο. Ωραία, το στόμα σου θα το δείξουν. Μάσα, μάσα να σου βάλει κι άλλο. Και το φέρνει στο βίντεο πώς τρώω. Μάσα, μάσα να σου βάλει κι άλλο. Θα φαίνεται στο βίντεο τώρα πώς τρώει. Μην κάνεις τρέλες γιατί φαίνεσαι στο βίντεο τώρα. Θα μας κοροϊδεύουνε. Θα μας κοροϊδεύουνε. Μην κάνεις τέτοια, μην κάνεις τέτοια τρελάτα, σε βλέπει μέσα τα ζωή σου. Μετά θα τα βλέπεις και θα κοροϊδεύεις τον εαυτό σου εσύ. Μου δώσε λίγο νερό να πιει. Έλα. 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 Πιέσαι λίγο νερά για να πάει κάτω. Έλα. Σε βγάλει και με τη στολή. Κατέτε. Έλα. Σε βγάλει και με τη στολή. Έλα. Πιέσαι. Να πάει κάτω. Να πάει κάτω. Άντε ψυχολόγη. Πιέσαι νερά. Φτάνει. 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 Θα γεμίσει τη λιά σου νερά. Χάτε. Τώρα φαίνεται και μέσα στο βίντεο. Ωραία. Μια στοματάρα που δείχνει. Κάνεις έτσι το κεφάλι σου και θα μας βλέπω τάσος από το βίντεο μετά και θα μας προβλέπεις. Βλέπεις που κουνάει το κεφάλι της έτσι, το βλέπεις τάση, ε, που κουνάει το κεφάλι της. Μη μωρέ, μη μωρέ, τρώγε το κατάπινε. Κατάπινε, κατάπινε, κατάπινε. Κατάπιε το να φαίνεται στο βίντεο. Κατάπιε το. Θέλω κόκαλο. Όχι, το κόκαλο, το κόκαλο το βγάλεις. Στο βίντεο και να κοροϊδεύεις μετά τον εαυτό σου χαζί. Θα λες κοίτα τι χαζί που είμαι. Έλα, όρμα, ου, έπισε για να κάνω. Όρμα, 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 ου, 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 ωραία στο ματάρα, ωραία στο ματάρα, θα γεμίσει κιλάρα, θα γεμίσει κιλάρα. Τι μου κάνεις καλά, γερή, δυνατή, για ξένης πλατένης. Κατάκι. Σε δουλειά μου, πονάς. Έλα, ε. Σε όπαμε που σε πονάει κοιλιά, γέμιση κοιλιά σου. Μάσα το, ρε. Κατάπια το, ρε. Μη μου χτυπάς το πονεράκι μου, ρε, πονάει. Έλα, στόμα. Έλα. Βίντεο, βίντεο, να φέρει το στόμα μεγάλο. Ωραία, να φέρει το βίντεο. Ένα βίντεο. Θα την πάρεις μετά που είναι μαγειρονέτα. Μαρκίσια. Μαρκίσια. Με τη μαγειρονέτα. Μαρκίσια. Μαρκίσια. Μαρκίσια, μαρκίσια. Έλα, 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 έλα. Μαρκίσια. Έλα, σε φαίνει το στόμα σου μεγάλο. Δεν θα τα ανοίγεις. Κάτσε εσύ φίλοι να σε βλέπει και το βίντεο. Αχ, να με βλέπει και εμένα το βίντεο τώρα που την ταΐζω. Ναι, εσένα. Θα φαίνεται και εμένα το χέρι που την ταΐζω τώρα, ε. Κάτσε φίλοι. Το στόμα. Μαμά, εγώ κι εγώ. Ναι, πρέπει να φας να τελειώσει για να το πας να το δεις μέσα. Θα βλέπεις τώρα αυτός πως θα δείχνει. Α, κάνεις έτσι. Στη σταματάρα σου. Από εκεί κοίτα τον Τάσο να σε βλέπει που ανοίγει στο στόμα σου. Από εκεί τον Τάσο να κοιτάζει. Τον Τάσο να κοιτάζει, ρε βλάκα. Όχι, παπό. Μα δεν φαίνεται το στόμα σου όμως τώρα που σε ταΐζω. Το στόμα φαίνεται. Δεν φαίνεται. Έλα το στόμα σου. Έλα. Ω, μια στόμα πάρα. Πρέπει να πάει το μισό. Έφαγε αυτό ένα και το έδωσες και σε αυτό άλλο. Θα βάλει μυαλό δηλαδή που έφαγε μυαλό η Λία, ε. Θα βάλει μυαλό και θα γίνεις σοφός μεγάλος. Και θα γράφεις και θα διαβάλεις που έφαγες το μυαλό. Τι έφαγες. Προηγουμένως δεν έφαγες μυαλό. Και τώρα που έφαγες μυαλό, θα βάλεις μυαλό πολύ και θα γίνεις μεγάλη, μεγάλη και τρανή. Και θα είναι καλή στο σχολείο. Και θα είσαι και καλή στο σχολείο και θα μαθήτρια. Διαβάζεις μαθήτρια, γιατί έφαγες μυαλό εσύ, έτσι. Η πιο ψηλή ρε είναι, ρε. Η πιο ψηλή είναι μέσα στο σχολείο. Αμέ. Η πιο ψηλή μέσα στο σχολείο είναι. Ναι, έφαγε μυαλό τώρα και θα έχει μυαλό, ε. Τάσου πολύ μυαλό θα βάλει. Θα βάλει πολύ μυαλό τώρα.
Έλα, κάτσε την καρέκλα, βάλει μυαλό πολύ. Έφαγε μυαλό και θα βάλει μυαλό, ξέρεις τι μυαλό. Μη κουνιέσαι εκεί, έτσι. Και θα γίνει φρόνιμη. Έλα, μη σκύνεις. Και θα γίνεις φρόνιμη με μυαλό, κοπέλα. Είδες που λέει η μαμά σου, θα βάλει μυαλό. Είδες, να σας βλέπει. Είδες που σου λέει η μαμά σου, θα... Ρε παιδάκι μου, θα βάλεις ποτέ στο μυαλό, πώς σου λέει η μαμά. Τώρα που έφαγες μυαλό, έβαλε μυαλό με το σακί. Με το σακί, έτσι. Μπούλικο μυαλό θα έχεις τώρα. Τι θα της λες άμα σου λέει, από θα βάλει αύριο, μυαλό. Από αύριο θα έχει άλλο μυαλό. Θα έχει πολύ μυαλό η Ηλία. Θα γίνει σοφή, θα γίνει, θα ξέρει να διαβάζει, να γράφει. Ε, κοπέλα μου. Δεν μπορεί να την κοροϊδεύσει κανένα. Δεν την κοροϊδεύω τα παιδιά καθόλου. Γιατί θα έχει πολύ μυαλό. Γιατί έφαγε μυαλό του πολύ. Θα είναι καλύτερα η Ηλία από τα άλλα παιδιά, έτσι. Α, ναι. Γιατί έφαγε μυαλό. Ε, κοπέλα μου. Λοιπόν, μας είπα κάτι. Κατάπι. Κατάπι να σε βλέπεις στην τηλεόραση. Ωρε, όρμαρε, όρμαρε και αλλά τι να διάσεις τούτο εδώ ρε παιδιά. Όρμα και κοντεύουμε ρε. Όρμα και κοντεύουμε. Θα βάλει μυαλό, τι μυαλό θα βάλει. Δασκάλα θα την κάνουμε. Δασκάλα. Τι λες μόνο την κάνουμε δασκάλα. Τι θα την κάνουμε ρε Τάσο. Καθηγήτρια. Καθηγήτρια. Δασκαλίτσα. Μην το χαλάσεις να την βγάλουμε και λίγο και με τη στολή. Δασκαλίτσα θα την κάνουμε. Άντε να φορώ, τρώγε γρήγορα να σου φορέσω και τη στολή. Άλλη μία μου. Καλαμπάλης λέει. Μπορεί να το φτάσει και ο κουλάς σου είναι. Γιατί. Το φαινόμενο αυτό, δυστυχώς, είναι σε εξέλιξη και παρακολουθείτε. Όχι είναι, μπορεί. Σήμερα... Μιλάς. Μη γελάς. Δεν μπορεί. Μη γελάς. Γιατί. Έλα καθηγητριά μου, έλα. Εξέλιξη, παρουσίαση δηλαδή το φαινόμενο. Έλα μας τραβήξε ο Τάσος. Και αυτό είναι, κρίνεται θετικό. Λόγω της καταστροφής της εθνικής οδού την περιοχή αυτή, το συντονισμό των ενεργειών έχει αναλάβει το Υπουργείο Προστασίας του Δημοσιονέου. Με το φαινόμενο όμως αυτό, όπως... Έλα καθηγητριά μου. Σε εξέλιξη. Δεν περίμενε να έφτασε παρό. Ομάδα γεωλόγων και γεωτεχνικών που αποτελείται. Εγώ ξέχασα τη δουλειά και δεν είχε το σύμφωνο του Παναγόπουλο. Όπω είναι και ο κ. Παναγόπουλος, ασχολείται το ίδιο και γεωλογικών και μεταλλεκτικών ερευνών. Και αυτά που είναι στόχος όλων αυτών, στόχος της ομάδας αυτής είναι να συγκεντρώσει στοιχεία για την κύριε γνώση των ιδίων, των πρώτων συμβάντων και της περιοχής για τη μελέτη των άνθρωπων, αλλά και μακροπρόθεσμων. Κοίτα, μετά το τα χωρίσματα της παρακολουθούμενης είναι ωραία η στολή, τι. Περίμενε, δεν είναι έτοιμος. Πώς, τι θα δεις. Έτοιμος είναι ο Τάσος. Έλα, δεν μου παθώ. Θα θέλω να φρώ. Θα με αφήσεις, άσε με. Δεν μπορείς τώρα να δεις. Έλα εδώ, εδώ, να σε τραβήξει πρώτα. Εδώ έλα. Εδώ έλα. Εδώ έλα, να σε τραβάει. Εκεί. Καθηγήτριά μου, έλα και εσύ λίγο τα ματάκια, βάφτα. Τι κάνει αυτό. Πάλι για επιστροφή. Δεν κάνει, είμαι μικρή, εγώ δεν είμαι μεγάλη. Ναι, τώρα εσύ είπα και εσύ. Έλα καθηγήτριά μου. Θέλω να τα βάσουμε. Δεν μπορείς να τα πάρεις τα μάτια σου εσύ. Κλείς τα ματάκια σου. Σκληρά,
Σήκωσε και πάλι στο πάνω. Ψήνω. Έτσι. Καθηγήτριά μου. Επίσης, έχουμε στον προγραμματισμό μας. Βλέπεις, άστινε ρε, άστινε. Τους σειρμούς, ειδικότερα άστε. Αθηνών Θεσσαλονίκης, αλλά και όλους τους άλλους, κοίτα τον Τάσο. Δίκτυο ταχείας κυκλοφορίας. Κοίτα τον Τάσο, πριν σε περίμενε. Όταν υπονοδηγούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν βλέπετε, πρέπει παράλληλα να πούμε ότι αυτό που ισχύει πέρσι ή πρόπερσι, δεν θα ισχύει του χρόνου ή φέτος. Και να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Πώς είναι δυνατόν. Να έρχεται η διεύθυνση γραμμής του ΟΣΕ. Να προσεγγίσει κάποια συγκεκριμένη κοινότητα. Οι ειδικοί, οι άνθρωποι που ασχολούνται με το διοικητικό. Αυτό να μην αρέσει στο διοικητικό σύστημα. Να συγκροτεί η επιτροπή από μέλη του και η επιτροπή από τα μέλη του που δεν είναι οι ειδικοί. Εδώ, από εδώ έκανα μία σε πέντε από κοντά. Να σωρέα. Να μιλούν για χαμηλότερη σκληρότητα. Ενώ παραλλήλως ένας βοηθός γενικός διευθυντής εξ αυτού του λόγου να παραιτείται που άνθρωπος ήταν της επιλογής κυβερνήσεως. Όλα αυτά, κύριε Υπουργέ μου, δεν σας βάζουν εσάς σε διάφορες πονηρές σκέψεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ασχολούμαι. Σήκω κι όρθια να σε δω, μωρέ, πω, δύο μερικιά. Τι ομορφιά, γεια μου, μωρέ, που κλαίνει. Η σκληρότητα του σκύρου βρέθηκε αυξανωμένη. Καθηγήτρια θα σε κάνω. Αποτελείται τα ασβεστολιθικά. Καθηγήτρια θα σε κάνω. Έτσι χρειάζονταν τότε. Και ψυγή, ωραία. Φτάσαμε τον Οκτώβριο του 1993 να μιλάμε. Εδώ, κοντά θα δεις. Τώρα τραβάει. Έρχεται η ίδια η υπηρεσία και εξηγείται τα ίδια. Πάρε την καρέκλα. Και έρχεται το διοικητικό συμβούλιο και παίρνει τέσσερα μέλη του να κάνουν επιτροπή. Και παραιτείται και ο βοηθός γενικός διευθυντής. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Δεν θέλει πολύ καλά. Α, η ωραία, μια καθηγήτρια μου θα κάνω εγώ. Θα έχει παιδιά για να τα διδάσκει και να του ρίχνει με τη βέργα. Λίγα, κοίτα με. Τάσο, κοίτα. Σου μιλάω, Τάσο, από εκεί να βγεις ωραία. Την ερώτηση που έχει στα χέρια του και όπως θα κάνει. Κάτι και ένα φυλάκι. Κοίτα, κοίτα. Τελεία, έτσι μου υπογραφή. Προφανώς εκεί που συνεργάστηκαν για να του δώσουν το υλικό, παρακαλώ να ερώτηση. Εκεί, στην κάμερα. Για τα σκύρα. Και τώρα είμαι ο πρώτος ο οποίος το 1991 έφερε στο Βουλή μία ερώτηση έτσι. Για τα σκύρα. Αφορμή για την κατάθεση αυτής της ερώτησης, ήταν η διαμαρτυρία που απευθύνθηκε στα πολιτικά κόμματα και στο δικό μας και εγώ τότε ως γραμματέας του κόμματος. Ήμουν ο παραλήπτης αυτής της διαμαρτυρίας. Αφορούσε λοιπόν τη διαμαρτυρία μιας εταιρείας προμηθεύτριας που είχε κοινοποιηθεί και στα κόμματα και αναφερόταν. Διαμαρτυρόταν μάλλον συλλάψεις. Γιατί είχε αποκλειστεί από το διαγωνισμό. Για τα μούτρα. Ωραία, για να μην σηκώνει τα επιχειρήματα αυτή τη επιστολή. Για τα μαλλιά, για τα μούτρα. Σήμερα ζήτησα το αρχείο μου να μου δώσει. Έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένο γιατί βλέπω ότι όλε τι αιτιάσει που αυτή η εταιρεία είχε εναντίον τη διοίκηση του ΟΣΕ τι έχω βάλει εντό εισαγωγικών. Δηλαδή. Απλώς παρέχοντα τα γεγονότα στον αρμόδιο υπουργό και ζητούσα απαντήσεις χωρίς να αποδέχομαι ή να μη αποδέχομαι την αλήθεια των καταγγελωμένων. Διότι ήμουν και σε θέση βέβαια να εκτιμήσω ποιο σκύρο είναι το καλύτερο, ξέρω ότι είναι η δική μας δουλειά. Βασικά δηλαδή λοιπόν των εντός εισαγωγικών αιτιάσεων της εταιρείας, τις οποίες εγώ τότε με ερώτησή μου αφήθημα στον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Κελεστάτη, αφορούσε ότι τα καταλληλότερα σκύρα γραμμής είναι αποκλειστικά τα ηφαιστιακά μεγάλης σκληρότητας και ότι η διακήρυξη που είχε γίνει το 1991-28 Τρίτου, διαγωνισμός για 800.000 τόνου σκύρου, δεν αποκλείει τα ασβεστολιθικά πετρώματα και θέτει ως όριο σκληρότητας το 12, το 2 κλπ. Τελειώνοντας δε η διαμαρτυρία της εταιρείας εκείνης και βέβαια το περιεχόμενο της ερώτησής μου που εντός εισαγωγικών κατέβαινε στον Υπουργό Μεταφορών της εποχής εκείνης έλεγε. Όμορφη γυναίκα θα γίνω κόρε. Και καλό πίσω το παιδί να το πάρει στην ερώτησή μου. Όμορφη γυναίκα κόρε. Στόχος ήταν να πούμε πώς γίνεται και όχι να κάνουμε στήρα την πολίτη. Έλεγε λοιπόν η διαμαρτυρόμενη εταιρεία. Η διακήρυξη καθίσταται. Παρένθεση. Δεν εννοούμε σκόπιμα, εντελώς το καταδείγμα, δεδομένου ότι εννοεί και λοιπά.
Αυτή ήταν η ερώτησή μου και η ερώτηση συγκεκριμένα, χωρίς πολλά πράγματα, έλεγε τι μέτρα πρόκειται να λάβει ο κύριος Υπουργός προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του ΟΣΕ και να μην δημιουργούνται υποψίες. Ψυχρή παράθεση πραγμάτων και μαρτυρίας, το οποίο ζητούσα από τις καθηγήτριά μου, έλα. Απαντήσεις ή κανένας. Έλα, να σε φτιάξω εγώ να σε ομορφιά. Όπως αναφέρεται σε σχετική βιβλιογραφία. Έλα, έλα να σε βάψω να σε ομορφιά. Τα χρησιμοποιούμε ένα σιδερόδρομο. Εσύ θα είσαι ομορφιά. Μπορούμε να είναι. Καθηγήτρια, έλα καθηγήτριά μου.